Γεια σου πάλι φίλοι μου, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube και είστε στο videolearner.com. Σήμερα θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις με τη δομή επιλογής για από μέχρι και όχι μόνο, που έχουν σχέση με σειρές αριθμών, με αθροίσματα όρων μιας ακολουθίας, υπολογισμών αριθμητικών παραστάσεων. Θα δείτε τι εννοώ, να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό, θετικό νη, και να εμφανίζει το αποτέλεσμα του αθροίσματος. Κοιτάξτε, ένα άθροισμα, μια σειρά από αριθμούς, νη, συν 2 νη, συν 3 νη, συν νη, επί νη. Κοιτάξτε, είναι μια σειρά αριθμών, ένα άθροισμα. Στις ασκήσεις που πρέπει να υπολογιστεί ένα πεπερασμένο αλγεβρικό άθροισμα όρων, βλέπετε πεπερασμένο είναι αυτό, δεν είναι άπειρο, τότε πρέπει να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, πόσες επαναλήψεις θα χρειαστούν. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε νη επαναλήψεις. 1, 2, 3 μέχρι νη επαναλήψεις. Δεύτερον, ποιος όρος προσθέτεται σε κάθε επανάληψη. Το I επί νη. I, ένα νη, δύο νη, τρία νη, σε κάθε επανάληψη. Μέχρι να φτάσουμε στο νη επί νη. Άρα ο αλγόριθμος είναι, αλγόριθμος, διάβασε νη, εχωρούμε στο άθροισμα τη τιμή 0 στην αρχή, πολύ ωραία. Εδώ πέρα μας λέει η άσκηση ότι είναι ακέραιος θετικός αριθμός, άρα δεν βάζουμε το αρχή επανάληψη μέχρι στο του νη μεγάλο του μηδενός. Για I από 1 μέχρι νη τώρα, ξέρουμε τις επαναλήψεις. Σίγμα όταν πριν συν I επί νη. Ένα νη, δύο νη, τρία νη κάθε φορά. Προσθέτεται. Τέλος επανάληψης και εμφάνισε σίγμα. Προχωράμε να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει το άθροισμα σίγμα ίσον, άθροισμα, 13 και 26 και 39 και μέχρι η τιμή του σίγμα να γίνει ίση ή να υπερβεί το 1000. Δηλαδή αυτό το άθροισμα κάπου θα φτάσει μέχρι το 1000 ή θα το υπερβεί. Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε 13, 26. Είναι πολλαπλάσια του 13. Ο αλγόριθμος να εμφανίζει την τελευταία τιμή του αθροίσματος και το πλήθος των επαναλήψεων. Πόσα I δηλαδή, αυτό είναι το πλήθος των επαναλήψεων. Θα πρέπει να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πόσες επαναλήψεις θα χρειαστούν, δεν το γνωρίζουμε, άρα θα κάνουμε τη μέχρι ισότου ή την όσο επανάλαβε. Ποιος όρος προσθέτεται σε κάθε επανάληψη, το I επί 13. Βλέπετε, πολλαπλάσια του 13. Άρα ο αλγόριθμος είναι. Εκχώρησε άθροισμα 0, I πεντιμή 1 στην αρχή, αρχή επανάληψης θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά, άρα σίγμα και I επί 13 κάθε φορά, για I ίσον 1, για I ίσον 2, για I ίσον 3, το I θα αλλάζει κάθε φορά, εντολή αλλαγής, μέχρι ότου, κοιτάξτε, το σίγμα, το άθροισμα, να είναι ίσο ή να απερβεί το 1000. Και εμφάνισε σίγμα και αριθμό επαναλήψεων. Το άθροισμα και τα αριθμό επαναλήψεων. Πόσα I δηλαδή. Αλλιώς με τη δομή επανάληψη όσο θα βάζαμε μικρότερο του 1000. Όχι μικρότερο ίσο, μικρότερο έτσι. Να γραφεί αλγόριθμο ο οποίος να υπολογίζει το άθροισμα σίγμα 1 και 1 προς 2 και 1 προς 3 και μέχρι προς 1 προς νη. Μέχρι ο τελευταίος όρος 1 προς νη να γίνει μικρότερος από το 10 εις την ίον τρίτη. Να εμφανίζεται η τελευταία τιμή του αθροίσματος και το πλήθος των όρων που προσθέτει. Θα πρέπει να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πόσες επαναλήψεις θα χρειαστούν, δεν το γνωρίζουμε, άρα θα βάλουμε μέχρι ισότου, διότι δεν γνωρίζουμε γιατί το 1 προς νη δεν ξέρουμε πότε θα πάρει τιμή 10 στη μείον τρίτη. Ποιος όρος προσθέτεται σε κάθε επανάληψη, το ξέρουμε, είναι 1 προς i. 1 προς 1, 1 προς 2, 1 προς 3. Εδώ πέρα δηλαδή αυξάνεται κατά 1 ο παρονομαστής. Άρα ο αλγόριθμος είναι. Αλγόριθμος, άθροισμα 2, εχώρουμε στο σίγμα, στο άθροισμα την τιμή 0, I την τιμή 1, αρχή επανάληψης, το σίγμα θα είναι όταν πριν και 1 προς I, 1 προς I, μέχρι να φτάσουμε 1 προς νη, το I θα εχωρείται I συν 1, αυξάνεται ο παρανομαστής, πολύ ωραία, μέχρι ότου, τι θέλουμε, το 1 προς I να είναι μικρότερο του 0,01, 10 στη μείον 3. Και εμφάνισε σίγμα και I, άθροισμα και επανάληψης. Με τη δομή θα βάλουμε όσο 1 προς I μεγαλύτερο του 0,001. Τώρα ασκήσεις που θα τις κάνουμε και στην επανάληψη λίγο πριν τις εξετάσεις, να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει και θα υπολογίζει το άθροισμα των θετικών διψήφιων περιττών ακεραίων, δηλαδή το άθροισμα 11 και 13 και 15, όλους τους περιττούς διψήφιους, πολύ ωραία, μέχρι το 99. Σε ασκήσεις που πρέπει να υπολογιστεί το πεπερασμένο αλγεβρικό άθροισμα όρων, θα πρέπει να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πόσες επαναλήψεις θα χρειαστούν, το ξέρουμε περίπου, διότι ξέρουμε πότε σταματά στο 99. Ποιος όρος προσθέτεται σε κάθε επανάληψη, είναι
το i, διότι το i παίρνει τιμή από 11 μέχρι να φτάσουμε στο 99 με βήμα 2. Για την επίλυση της άσκησης θα χρησιμοποιήσουμε έναν αθρηστή, ένα σίγμα. Ένας αθρηστής περιέχει δύο εντολές, μηδενισμό πριν την επανάληψη, άσκηση του αθρηστή εντός του βρόχου πάντα. Άρα ο αλγόριθμος είναι άσκημα περιττών, μηδενισμό στην αρχή, άρα κορούμε αρχικοποίηση 0, το S. Για i τώρα από 11, κοιτάξτε από 11 μέχρι 99, ξέρουμε τις επαναλήψεις, με βήμα 2. Κοιτάξτε το i τώρα, αλλάζει εδώ πέρα, το S θα είναι S και i, κοιτάξτε, έχουμε 11 το πρώτο, άρα θα πάρει 11 πρώτα το S και μετά το 13, γιατί αυξάνεται κατά 2. Πολύ ωραία. Τέλος επανάληψης και μετά εμφάνιζε το άθροισμα είναι S. Πολύ εύκολο αυτό. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τα αθροίσματα S1 και 1 προς 2 και 1 προς 3 και 1 προς 4 και 1 προς 100. Τι αλλάζει εδώ πέρα? Ο παρανομαστής. Πάλι εδώ πέρα S2 άθροισμα 1 προς 3 και 1 προς 9, 1 προς 27. Τι αλλάζει πάλι εδώ πέρα? Ο παρανομαστής είναι δύναμη του 3, 3 στην πρώτη, 3 στην δευτέρα, 3 στην τρίτη μέχρι 3 να φτάσει εις την εκατοστή. Άρα έχουμε το 3 εις την i εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε ένα i να τρέχει. Πολύ ωραία. Σε άσκηση αυτές θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το στοιχείο του αθροίσματος που αλλάζει και ποιο παραμένει αμετάβλητο. Εδώ πέρα παραδείγματος χάρη αυτό που αλλάζει είναι ο παρανομαστής. Στο πρώτο άθροισμα ο αριθμητής παραμένει σταθερό. Ωραία. Ενώ ο παρανομαστής μεταβάλλεται και παίρνει διαδοχικά τις τιμές 1, 2, 3, 4, 5, 6 μέχρι το 100. Στο δεύτερο άθροισμα τώρα, κοιτάξτε εδώ πέρα, 1 προς 3 στην πρώτη, 3 στη δευτέρα, 3 στη τρίτη, 3 100. Στο δεύτερο άθροισμα ο αριθμητής παραμένει σταθερός, εδώ πέρα. Ενώ στο παρανομαστή υπάρχει μια δύναμη του 3 που αλλάζει, 3 εις την i δηλαδή. Άρα ο αλγόριθμος θα είναι, αλγόριθμος άθροισμα, S1 αρχικοποιούμε με 0, S2 με 0, τα αθροίσματα πριν την επανάληψη για i τώρα από 1 μέχρι 100, ξέρουμε τις επαναλήψεις. S1 θα είναι S1 συν 1 προς i, αυτό που αλλάζει, 1 προς i, και S2 όταν πριν το S2 συν 1 προς 3 εις την i. Τέλος επανάληψης, η εκτύπωση, τα αθροίσματα είναι S1, S2. Εύκολο και αυτό. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό νη και θα υπολογίζει το άθροισμα S1 και 5, 3, μείον 9, συν 27, μείον 81, συν, φτάνουμε το συν πλην 3 εις την νη. Διαβάζουμε ένα αριθμό νη, δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτός, ο αριθμός νη, μέχρι που θα φτάσει δηλαδή. Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε εναλλαγή προσήμου, μείον, συν, μείον. Θα δούμε ένα κολπάκι. Σε αυτό το άθροισμα παρατηρούμε ότι μετά τον αρχικό όρο 5, το 5 εδώ πέρα, μετά έχουμε το 3, έχουμε στην ουσία δυνάμεις του 3 και έχουμε εναλλαγή προσήμου. Το πρόσημο του κάθε ενός όρου εναλλάσσεται. Την εναλλαγή του προσήμου μπορούμε να την επιτύχουμε με την ύψωση του μείον 1 σε άρτιο ή περιττό. Κοιτάξτε, πάντα όταν έχουμε εναλλαγή προσήμου, ύψωση στο μείον 1, είτε σε άρτιο είτε σε περιττό, αναλόγως. Ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών του μετρητή της δομής επανάληψης, εκεί που μετράμε. Όταν το μείον 1 υψώνεται σε περιττό εκθέτη, το πρόσημο γίνεται αρνητικό, ενώ όταν υψώνεται σε άρτιο γίνεται θετικό. Το εναλλασσόμενο πρόσημο δημιουργείται πολλαπλασιάζοντας τον όρο μείον 1 εις την i ή το μείον 1 εις την i συν 1 κατά περίπτωση. Ένα από αυτά δύο θα θυμάσαστε. Εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε το μείον 1 εις την i συν 1, γιατί, κοιτάξτε εδώ πέρα έχουμε 1 i ίσον 1 εδώ πέρα, άρα έχουμε 1 συν 1 στον εκθέτη, άρα το μείον 1 εις την δευτέρα γίνεται θετικός. Εδώ πέρα θα γίνει αρνητικός. Βλέπετε, μείον 1 εις την 2 συν 1 εις την τρίτη. Εδώ στην τετάρτη, θετικός. Εδώ αρνητικός. Ο αλγόριθμος είναι ο ακόλουθος, άθροισμα πρόσημο, γράψε δώσε έναν ακέραιο αριθμό, διάβασε νη. Το S το χωρούμε με 5 στην αρχή, προσοχή, και για i από 1 μέχρι νη που έχουμε μετρήσει, το άθροισμα θα ήταν όταν πριν το άθροισμα, συν μείον 1 εις την 1 στην i, επί 3 εις την i. 3 εις την i εδώ πέρα βγαίνει. Πολύ ωραία. Και τέλος επανάληψης και η τιμή του αθροίσματος είναι S. Πολύ εύκολο και αυτό. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό νη και θα υπολογίζει το άθροισμα S 2 και 4 και 8 και 16 και 2 εις την νη, ανιάρτιος και 1 και 3 προς 2 και 9 προς 4 και 27 προς 6 και μέχρι και 3 εις την νη προς 2 επί νη. Κοιτάξτε εδώ πέρα είναι 3 εις την νη, 2 επί νη, στην ουσία μας λέει 3 εις την i, 2 επί i.
Εδώ πέρα έχουμε 2 στην i. Αν είναι περιττός. Ο αλγόριθμος είναι ο ακόλουθος. Κοιτάξτε εδώ πέρα έχουμε άρτιος και περιττός. Δώσε έναν ακέραιο αριθμό, διάβασε νη. Αν θέλουμε να είμαστε καλυμμένοι θα βάλουμε αρχή επανάληψης μέχρι ισότου νη θετικός. Αν νη mod 2 ίσον το 0, τότε σίγουρα είναι άρτιος. Οπότε το άθροισμα παίρνει τιμή 0. Για τώρα i από 1 μέχρι νη. Με βήμα 1, το s, το άθροισμα θα ήταν όταν πριν, συν 2 στην i. 2 στην i. Βλέπετε 2 στην i. Μου το λέει στην ουσία. Τέλος επανάληψης. Και αλλιώς, αν δεν ισχύει αυτό, τότε το s θα πάρει τιμή 1, όπως είναι εδώ πέρα. 3 στην i προς 2 επί νη. 3 στην i προς 2 επί i δηλαδή. Έχουμε για i από 1 μέχρι νη. Το s θα είναι όταν πριν, συν 3 στην i προς 2 επί i. Τέλος επανάληψης, τέλος αν, και γράψε η τιμή του αθροίσματος είναι s. Αναλόγως, είτε έχουμε νη mod 2 ίσον το 0, άρα υπολογίζουμε εδώ πέρα, ή αλλιώς έχουμε εδώ πέρα το άθροισμα. Να δει αλγόριθμος που θα διαβάζει ένα αριθμό νη μεγαλύτερο του 1 και θα ελέγχει αν ισχύει ισότητα. Κοιτάξτε, 1 και 2 και 3 και νη ίσο τετράγωνο, ίσον 1 και 1 στην τρίτη και 2 στην τρίτη και 3 στην τρίτη και 4 στην τρίτη και μέχρι νη στην τρίτη. Πολύ ωραία, έχουμε δύο αθίσματα. Θα βγάλουμε το 1, 2, 3 μέχρι νη, θα το υψώσουμε στο τετράγωνο και άλλο ένα άθροισμα, 1 στην τρίτη, δηλαδή i στην τρίτη. Πάμε να δούμε. Αλγόριθμος επαλύτευση, κοιτάξτε, έχουμε μια ισότητα εδώ πέρα. Διάβασε νη, θεωρώ ότι τον είναι μεγαλύτερο του 1. Άθροισμα 1, 0, άθροισμα 2, 0. Τα αρχικοποιούμε στην αρχή, πολύ ωραία. Για i από 1 μέχρι νη, άθροισμα 1 είναι άθροισμα 1 συν i. Βλέπετε, και μετά το ψώνουμε στο τετράγωνο. Άθροισμα 2 θα είναι άθροισμα 2 συν i στην τρίτη. Το i στην τρίτη εδώ πέρα. Τέλος επανάληψης, το άθροισμα 1 θα είναι ό,τι ήταν πριν το τετράγωνο, γιατί ψώνουμε όρο στο τετράγωνο. Και τώρα, αν ισχύει το άθροισμα 1 ίσον άθροισμα 2, τότε η ισότητα της εκφώνησης ισχύει, αλλιώς δεν ισχύει. Και τέλος αν. Και τελειώσει αυτή η άσκηση. Άλλη μια άσκηση είναι να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν αριθμό μεγαλύτερο του μενός και θα υπολογίσει το άθροισμα s ίσον 1 και 2 στο τετράγωνο και 3 στην τρίτη και 4 στην τετάρτη. Κοιτάξτε, i στην i μου φαίνεται, μέχρι το s να ξεπεράσει την τιμή του αριθμού που διαβάστηκε. Τον ίδιο δηλαδή, ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει το πλήθος των όρων που χρειάστηκαν για τον υπολογισμό του s. Άρα, άθροισμα όριο, αρχή επανάληψη, διάβασε το όριο που θα έχουμε μέχρι το όριο να είναι μεγαλύτερο του μενός. Πολύ ωραία. I ίσον 1. S το άθροισμα εκφορούμε 0, όσο το S μικρότερο ίσο του ορίου, αυτό μας δίνει η άσκηση, επανάλαβε, S να πάρει τιμή S συν I στην I, και το I θα αλλάξει I συν 1, τέλος επανάληψης, και γράψε οι επανάληψεις που απαιτήθηκαν, είναι I, όσο το άθροισμα είναι μικρότερο ίσο από το όριο, που έχουμε διαβάσει, έτσι. Εύκολη και αυτή η άσκηση. Πάμε και μια τελευταία άσκηση, είναι να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει το άθροισμα S, S ίσον 1 προς 2 και 1 προς 4 και 1 προς 6 και 1 προς 8, ώστε το S, το άθροισμα αυτό, να έχει τελευταίο όρο που δεν θα ξεπερνά τη τιμή 0,00001. Ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει το πλήθος των επαναλήψεων που χρειάστηκαν για τον υπολογισμό του S, δηλαδή το I. Αλγόριθμος άθροισμα ακρίβεια, το όριο παίρνει τιμή 0,00001, 10 στη μείον 5, το i παίρνει τιμή 1, το s το άθροισμα 0 στην αρχή και επόμενο όρο είναι το 1 δεύτερο. Το βάζουμε 1 δεύτερο διότι το 1 δεύτερο θα γίνει 1 δεύτερο, 1 δεύτερο επί 2 εδώ πέρα στον παρονομαστή, 1 δεύτερο επί 3 στον παρονομαστή, 1 δεύτερο επί 4 στον παρονομαστή, μέχρι να φτάσουμε στο όριο εδώ πέρα. Όσο ο επόμενο όρο είναι μεγαλύτερο από το όριο, τότε να επαναλαμβάνουμε. Τότε επανάλαβε, το άθροισμα θα είναι άθροισμα συν επόμενο όρο, το i θα πάρει τιμή i συν 1 και ο επόμενο όρο θα είναι 1 προ 2 επί i. Κοιτάξτε, 1 προ 2 επί i. 1 εδώ πέρα, 2 εδώ πέρα, 3 εδώ πέρα το i. Κοιτάξτε, 1 προ 2 επί i. Τέλο επανάληψη και γράψε οι επανάληψει που απαιτήθηκαν είναι i. Είπαμε, όσο ο επόμενο όρο είναι μεγαλύτερο το όριο. Εντάξει, δεν θα ξεπερνάει το 0,001. Γι' αυτό έχουμε βάλει το όσο ο επόμενος όρος μεγαλύτερο.
Και τελειώσαμε και αυτό το μάθημα με τις σειρές αριθμών από το Σπύρο Ζιγούρη και το VideoLearn.com. Γεια σας!